των ζήλων επιδειξόμενη, επί τας χώρας των σλόβων Ευαγγελίου το φως διευγάσατε λαμπρός Θείο Κηρύγματι Θεσσαλονίκη συμπλαστή και αστέρες φαΐνι Μεθόδιε συν Κυρίλλον. Αυτά αδελφοί θεηγόροι εκκλησιώνει ξενοπρέπεια. Γίνεσθε μη μάρτυρες. Είναι μια εντολή του Χριστού. Γίνεσθε μη μάρτυρες, παρεκάλεσε τους μαθητάς, όχι μόνον τους αυτόπτας και υπηρέτας του Λόγου, αλλά όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Και ακριβώς σε αυτή την πρόταση, σε αυτή την παράκληση, σε αυτή την προτροπή, επικεντρώνεται όλο το μυστήριο της ευαγγελικής και πνευματικής επαναστάσεως που άλλαξε τον ρουν της ιστορίας, που μετέβαλε την φορά των πραγμάτων, που νίκησε επιτέλους τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο, που οδήγησε εκατομμύρια ψυχών στις αυλές των ουρανών, που χάρισε την αναστάσιμη δόξα, το θάμβος, την ελπίδα, την νίκη και τον θρίαμβο σε πολυεκατομμύρια ανθρώπων καλής θελήσεως, οι οποίοι επανασυνένδεσαν τον εαυτόν τους με τον αιώνιο δημιουργό της ζωής, με τον τρυφερό Κύριο της αγάπης και των νυκτυρμών, με εκείνον ο οποίος έκτισε εκ του μειόντος τα πάντα. Γίνεσθε μη μάρτυρες. Και η εντολή εκείνη αφορούσε κάθε άνθρωπον που ευαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και που απολάμβανε το αξίωμα του Χριστού μετέχων στο βασίλειο ιεράτευμα, κατέχων πλέον τα δώρα της Αναστάσεως, την φωτοχυσία των ακτίστων θείων ενεργειών. Αυτή λοιπόν την φωνή, την μακαρία φωνή του Αναστάντος και θριαμβευτού Κυρίου Ιησού Χριστού άκουσαν ανά τους αιώνας ψυχέ καθαρέ, ον κοινάξιος ο κόσμος, και ανέλαβαν τον ελαφρύ ζυγόν του Χριστού και έγιναν οι Απόστολοι της Θείας Δικαιοσύνης και του Θείου Ελέους και του Θείου των Θείων Νυκτυρμών στην εποχή τους και μεταλαμπάδευσαν τα ζώπυρα της πίστεως στις άνοικμες και σκληρές καρδιές των κατεχομένων υπό το κράτος του θανάτου και των δαιμόνων ψυχών. Έτσι το έπος της Εκκλησίας πυργώθηκε 2000 τώρα χρόνια και θα συνεχίζει έως τη συντέλεια των αιώνων, έως το τέλος της ιστορίας των ανθρώπων και έως την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η μαρτυρία λοιπόν είναι η κλίση όλων των πιστευόντων εις τον Αναστάντα Κύριον Ιησούν Χριστόν, η μαρτυρία και το μαρτύριον. Και εδώ ακριβώς συγκεντρώνεται όλο το ιερό θάμβος της αμομή του πιστεώς μας. Να αποβαίνουμε χάρη τη Θεού μάρτυρες της αληθείας του Κυρίου Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα με τη ζωή, το βίωμα, τον λόγο, την κίνηση, τη σκέψη, την προδιάθεση, την πνευματική και ηθική συγκρότηση να
εξαγγέλωμε της εγγύς και της μακράν, ότι όντως ο Κύριος ηγέρθη και όφθη σήμονη, ή τα όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ, έσχατον δε ως περί το εκτρώματι όφθη καμή, όπως μεγαλειωδός ο ιερός Απόστολος και ουρανοβάμων Παύλος διεσάλπισε. Γιατί για να κηρύξεις και να γίνεις μάρτης του Χριστού πρέπει να βιώσεις, να έχεις σχέση, κοινωνία, ένωση, ενότητα, μέθεξη με το πρόσωπό Του. Αυτό λοιπόν είναι το ελείπον από τη ζωή του κόσμου μας σήμερα. Αυτή η πνευματική υποθερμία, αυτή η προσπάθεια να συγκεράσουμε τα ασυμβίβαστα, αυτός ο συσχηματισμός με τον αιώνα, τον απατεώνα, με τον κόσμο της απάτης, του ψεύδους και των παθών, αυτή η απέλπιδα προσπάθεια να υπακούσουμε στο δαιμονικό περίπαιγμα, στα λογής δαιμόνια, για να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας καταρτίζοντας έναν ψεύτικο, κύβδηλο, ανύπαρτο Χριστό, μέσα στον οποίο χωρούν το ψέμα και η αλήθεια, η ορθοδοξία και η αίρεσις, η πλάνη και η αρετή, το κακό και το καλό, όλα. Να γιατί διεστράφει ο κόσμος μας, να γιατί απομειώθηκε πνευματικά η ζωή μας. Αλλά το μήνυμα του Χριστού παραμένει αιώνιο. Γίνεσθε μη μάρτυρες. Ο Χριστός ο αληθινός, ο Χριστός των Ευαγγελίων, των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, της Αποκαλύψεως, της Ενανθρωπίσεως, του Σταυρού, της Αναστάσεως και της Αναλήψεως, μας καλεί λοιπόν σε μία πνευματική εκστρατεία, που βέβαια πρέπει πρώτα και κυρίως να αρχίσει από τον εαυτόν μας, από τη μετάπλαση, μεταστοιχίωση και από την κάθαρση, την έλαμψη και τον φωτισμό και την θεοκοινωνία της ταπεινότητός μας. Γιατί όπως λέγει μεγαλειωδός ο ιερός Γρηγόριος, φωτισθήνε δι πρώτον και ήτα φωτίσε, σοφισθήνε και ήτα σοφίσε, γενέστε όλος φως και ήτα φωτίσε. Αυτό λοιπόν το μέγεθος της αληθείας επέλεξαν και ήκουσαν μέσα στην καρδία τους οι δύο τιμόμενοι μεγάλοι άνδρες της πίστεως, οι αυτάδελφοι Κύριλλος και Μεθόδιος οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι κατά τον ένατον αιώνα μαθητέ γενόμενοι του μεγαλονίμου της πίστεως οικουμενικού διδασκάλου Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, ανέλαβαν αυτό το αποστολικό έργο να αποβούν μάρτυρες του Κυρίου και ταυτόχρονα να έχουν την βεβαιότητα, την απόλυτη πίστη, την απόλυτη θέληση και βούληση να επιβεβαιώσουν το κήρυγμα δια του ιδίου αυτών αίματος. Γι' αυτό και ξεκίνησαν από την βασιλίδα των πόλεων, προηγουμένως όμως είχαν ετοιμαστεί πνευματικά, ενασκούμενοι εις τον Όλυμπο της Βυθινίας επί μακράν σειράν ετών, καθερόμενοι από τα πάθη, ελαμπόμενοι υπό της Θείας χάρη τους. Κι έτσι με αυτά τα εφόδια και με την ευλογία της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, της ευσεβούς πηγής του γένους των Ορθοδόξων, ξεκίνησαν αυτή την επική πορεία μέσα στα βάρβαρα έθνη των Σλάβων. Βουλγαρία, Μυσία, Χαζαρία, Μοραβία έγιναν οι τόποι όπου βάδισαν οι αποστολικοί πόδεστον, και έγινε η γη και το Γεώργιον που το όργωσε
ιεραποστολική των καρδία, το άρωτρον της πίστεως, το βίωμά τους, η αγάπη τους, η ακατάβλητος, η πίστη τους, η ανυπόκριτος, όλη η ψυχοσωματική τους οντότητα που είχε μεταβληθεί σε αγωγό των ακτίστων ενεργειών του Παναγίου και ζωαρχικού πνεύματος. Και ειδού το θαύμα, εκατομμύρια ψυχές να δοξάζουν το όνομα του αληθινού Κυρίου της δόξης του Τρισυποστάτου Θεού, έκγωνα πνευματικά των εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων. Εκατομμύρια ψυχές να βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να απολαμβάνουν την άμεση υιοθεσία, την πρόσωπο προς πρόσωπο σχέση και κοινωνία με τον Αναστάντα και Θριαμβευτή Κύριο. Και αυτό να είναι το έργο των εις Αποστόλων. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας είναι χθες και σήμερον Αυτός και εις τους αιώνας. Και το Ευαγγέλιο Του δεν περιορίζεται σε χώρο, χρόνο και χώρα. Είναι αιώνιος λόγος, λόγος άφθητος, λόγος διηνεκής που εγγίζει και πληρώνει τα πάντα ευωδίας και καλεί και εμάς, τους πολίτες της Βασιλείας του Θεού του 21ου αιώνος, να αποβαίνουμε μάρτυρες του Χριστού στους εγγύς και τους μακράν, στην πόλη μας, στο χώρο μας, στη ζωή μας, στους οικιακούς μας, στους γνωστούς και αγνώστους μας. Να αποβαίνουμε μάρτυρες της Αναστάσεως, να αποβαίνουμε μάρτυρες της αληθείας, να διδάσκουμε με το παράδειγμα και με το βίωμά μας και με το λόγο μας και με την ύπαρξή μας. Αυτό είναι το μεγάλο και υπεύθυνο έργο που έχει να αποθέσει ο Κύριος δια της βαπτίσεώς μας στις καρδιές μας. Και κανείς δεν εξαιρείται από αυτό. Είμεθα όλοι και κεκλειμένοι Απόστολοι Ιησού Χριστού και έχουμε το ιερό χρέος να μεταλαμπαδεύουμε τα ζώπυρα της πίστεως και να αποβαίνουμε και εμείς αγωγή των ακτίστων θείων ενεργειών. Αλλά βέβαια πρώτα η προϋπόθεση είναι να βιώσουμε εμείς την καλή αλλίωση του Αγίου Πνεύματος, να ζήσουμε εμείς την χάρη και την ευλογία και τα δώρα της Αναστάσεως. Οι Άγιοι Θεοφόροι, οι Απόστολοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι αυτάδελφοι και φωτιστέ των Σλάβων μεγαλούργησαν. Σκεφτείτε ότι κατάρτισαν το περίφημο κυριλλικό αλφάβητο, δημιούργησαν μίαν γλώσσα, έναν πολιτισμό, κατάφεραν έθνη βάρβαρα, δυσιδή, σκληρά να αλλοιωθούν από το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Στην εποχή μας που ο πολιτισμός, όπως λέμε, έχει επιφέρει μία κοινωνικοποίηση των ανθρώπων, το έργο του Ευαγγελιστού είναι ασφαλώς πολύ πιο εύκολο. Εκείνο που ελείπει από εμάς είναι αυτή η ζέση της πίστεως, είναι αυτή η πληρότητα του βιώματος, είναι αυτή η σχέση, η κοινωνία λόγου και πράξεως. Γιατί πολλές φορές στη ζωή μας επαναλαμβάνεται η αποδοκιμασία του Κυρίου για τους γραμματείς και τους φαρισαίους της εποχής του, λέγου σιγάρ και ου ποιούσι. Εύχομαι λοιπόν σήμερα στην εόρτιο μνήμη των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των φωτιστών των Σλάβων, των Θεσσαλονικαίων, δημιουργών της χριστιανικής Ευρώπης, εύχομαι σε αυτή την εόρτιο μνήμη να προσλάβουμε μηνύματα ζωής,
να αναλάβουμε και εμείς έργον Ευαγγελιστού και Αποστόλου, να κηρύξουμε με τη ζωή και το βίωμά μας, με το λόγο μας και με την ψυχή μας, την αλήθεια της πίστεως, να φέρουμε σε κάθε άνθρωπο το μήνυμα της Αναστάσεως, για να αποβούμε και εμείς ως εκείνοι εις Απόστολοι και μέτοχοι της Θείας Αγάπης και του Θείου Ελέους. Εύχομαι η χάρις των Αγίων εις Αποστόλων να περισκέπει, να ενδυναμώνει, να αγιάζει, να φωτίζει, να χαριτώνει και να καταρτίζει πάντας ημάς εν Κυρίω Αναστάντη αμήν γέννητο.